Η γενιά Y είναι η πιο πολυπληθής και παραγωγική δύναμη του πλανήτη στον εργασιακό χώρο παγκοσμίως. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτή τη γενιά. Έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2000 και είναι γνωστοί με την ονομασία Millennials. Γιατί όμως εξετάζουμε αυτή τη γενιά εργασιακά? Είναι η γενιά με τη μεγαλύτερη ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Γαλουχήθηκαν με Walkman, αλλά έζησαν πρώτη τη δημιουργία της Google. Για τους Millennials, όλα είναι online ή digital. Η επικοινωνία, η εργασία, η πληροφόρηση. Το 4G είναι πλέον ο συντελεστής σε κάθε αγοραστική τους απόφαση ή κοινωνικό status quo. Το Carriera.gr, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τέταρτη χρονιά διεξήγαγε την έρευνα Καριέρα και Γενιά Y. Τη μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα για τη Γενιά Y. Σκοπός της έρευνας είναι να αναλύσει τις τάσεις της γενιάς Y ως προς τις προτεραιότητες και τους στόχους της εργασιακής του ζωής, αλλά και πώς την επηρέασε η κρίση. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Το 66% θέλει να εργαστεί σε ιδιωτική εταιρεία. Το 12% επιθυμεί μια δουλειά στο δημόσιο, ενώ το 10% να φτιάξει μια δική του εταιρεία. Πάνω από 7 στους 10 προτιμά να εργαστεί σε ελληνική εταιρεία, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό θα επέλεγε μία ξένη ή πολυεθνική εταιρεία. Ένας στους 3 millennials θα ήθελε να εργαστεί στον κλάδο της πληροφορικής. Η επόμενη κλάδη στην προτίμησή τους είναι η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και οι τράπεζες. Οι 3 πιο σημαντικοί παράγοντες στην επιλογή εργοδότη για το σύνολο των νέων είναι το πακέτο αμοιβών και παροχών, οι ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και το εργασιακό περιβάλλον. Από πού μαθαίνουν όμως οι millennials για τις εταιρείες που τους ενδιαφέρουν? Κυρίως από το διαδίκτυο, τις ιστοσελίδες των εταιρεών και από τα social media. Για ποιο λόγο θα αποχωρούσαν όμως από μια εταιρεία? Η έλλειψη δικαιοσύνης, η μη τήρηση υποσχέσεων και οι κακές εργασιακές συνθήκες είναι οι 3 πιο σημαντικοί λόγοι αποχώρησης. Ακολουθούν ο μισθός και οι ευκαιρίες ανάπτυξης. Υπάρχει θετική ματιά προς την κρίση? Το 90% απαντά ότι η κρίση τους έχει ισχυροποιήσει στο να βρίσκουν λύσεις, ενώ 8 στους 10 έχουν την αισιοδοξία ότι λύσεις μπορούν να βρεθούν σε κάθε πρόβλημα. Παρόλα αυτά, ένα στους 2 νέους δηλώνει ότι η κρίση έχει επηρεάσει την προσωπική του ζωή. Το 64% των millennials αμείβεται μέχρι 850 ευρώ, με το 31% να φτάνει οριακά στα 500 ευρώ. Ο μέσος επιθυμητός μισθός είναι 984 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα και 965 για τον δημόσιο. Ως προς την επιλογή εργοδότη, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι η ασφάλεια στην εργασία και ακολουθεί ο ισορροπημένος τρόπος ζωής και η δημιουργικότητα. Ένας στους 4 νέους θα ήθελε να εργαστεί στο εξωτερικό. Οι πιο δημοφιλείς χώρες είναι η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες. Ο πιο ισχυρός λόγος για τον οποίο οι νέοι θα έφευγαν στο εξωτερικό για να εργαστούν είναι η αδυναμία να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Οικογένεια, φίλοι και η ζωή στην Ελλάδα είναι οι λόγοι που τους συγκρατούν. Το 35% των millennials ονειρεύονται να κάνουν τη δική τους επιχείρηση και ένα αντίστοιχο ποσοστό έχει κάποια επιχειρηματική ιδέα. Η αυτονομία, η πρόκληση και το να κερδίζουν περισσότερα χρήματα είναι οι λόγοι για να δημιουργήσουν δική τους εταιρεία, ενώ η έλλειψη πόρων, η γραφειοκρατία και ο φόβος ρίσκου είναι οι λόγοι που τους αποθαρρύνουν. Πάνω από 4 στους 10 δηλώνουν ότι βρίσκουν αρκετά ενδιαφέρον να εργαστούν σε startup επιχείρηση. Με ποιο τρόπο όμως αναζητούν εργασία? Το κυριότερο μέσο είναι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως τα sites αναζήτησης εργασίας, τα social media και οι εταιρικές ιστοσελίδες. Σε ερώτηση ανοιχτής επιλογής, ρωτήσαμε τους νέους της γενιάς Y σε ποιες εταιρείες θα ήθελαν να εργαστούν. Ακολουθεί η κατάταξη των 10 πρώτων. Περισσότεροι από 2.800 συμμετέχοντες, φοιτητές και απόφοιτοι ΑΕΗ και ΑΤΕΗ ηλικίας 18 έως 37 ετών, είπαν την άποψή τους για την καριέρα, τις προτεραιότητες και τους στόχους τους. Η γενιά Y
είναι η μεγαλύτερη γενιά στον κόσμο και το μέλλον στον επαγγελματικό στίβο. Οι συνάδελφοι, οι εργοδότες και οι υπάλληλοι του σήμερα και του αύριο. Η γνώμη τους έχει αξία και το καριέρα.gr δίνει φωνή σε όσα θέλουν να πούν.